Τον Σινεχάριν μαζί με τους πολιτευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων στα Χανιά και τον Βουλευτή Επικρατείας για την προσπάθεια την οποία έχει ξεκινήσει για να σταματήσει αυτό το παράνομο, αυτή την παράνομη διαδικασία πώλησης του αεροδρομίου του Χανίου, της πόρτας του Χανίου. Εμείς δεν είμαστε κατά των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά η πώληση του αεροδρομίου των Χανίων, χωρίς να ληφθεί υπόψη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει να κάνει με προσπάθειες ουσιαστικά να απομονωθούν τα Χανιά σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Η οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης του αεροδρομίου των Χανίων είναι παράνομη. Εάν προχωρήσουν σε αυτό, θα έχουν να κάνουν με νομικές διαδικασίες που, από ό,τι ενημερώνομαι, ήδη θα ξεκινήσουν. Και επειδή ενημερώνομαι και από τον κύριο Δήμαρχο ότι υπάρχουν και βουλευτές της συμπολίτευσης οι οποίοι φέρεται να έχουν την άποψη ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει τελικά η πώληση του αεροδρομίου, παρότι ψήφισαν τον νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, εμείς θα τους δώσουμε μια ευκαιρία ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα συγγράψουμε τροπολογία ώστε να εξαιρεθεί το αεροδρόμιο των Χανίων από την πώληση του ΤΑΙΠΕΔ. Όσοι βουλευτές λοιπόν δεν θέλουν να μείνουν στα λόγια και πράγματι πιστεύουν αυτό το οποίο λένε, δεν έχουν παρά να υπογράψουν την τροπολογία αυτή. Περιμένω από τον κύριο Δήμαρχο και την νομική υπηρεσία να συνταχθεί αυτή η τροπολογία και την οποία εμείς δεσμευόμαστε να καταθέσουμε, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό.